Ήρθαμε σήμερα εδώ πέρα στο αστικό κοκτέιλ Χανίων με απόφαση του συλλόγου μας για να μάθουμε αρχικά τι συμβαίνει με τη σύμβαση που υπογράφτηκε εν τέλει με το Πολυτεχνείο Κρήτης. Μάθαμε σήμερα ότι υπογράφτηκε. Καλούσαμε το προηγούμενο διάστημα σε κινητοποιήσεις για να ενημερωθούμε από την Βρετανία τι συμβαίνει με αυτό το ζήτημα. Δεν είχαμε πάρει κάποια απάντηση. Σήμερα βγήκε μια ανακοίνωση στο φόρουμ του Πολυτεχνείου ότι υπογράφτηκε τελικά η σύμβαση, η οποία λέει ότι ισχύει η κάρτα μεταφορών στα 17,7 ευρώ, ότι ισχύουν όλα τα δρομολόγια και ότι είναι απεριόριστων χρήσεων. Και θα έχει ισχύ από 29 του μήνα, την Τρίτη δηλαδή που έρχεται. Αυτό εντάξει, εμείς ήρθαμε σήμερα να μάθουμε και κάποιες παραπάνω πληροφορίες από τα ΤΑΚΤΕΛ. Αρχικά το πολύ προβληματικό ζήτημα που έχει προκύψει είναι ότι κάθε χρόνο υπογράφεται ανά 9 μήνο η σύμβαση και λίγοι και ξαναυπογράφουν και λίγοι ξαναυπογράφουν και μπαίνουμε στη διαδικασία να υπάρχει ένα διάστημα κενό στο οποίο οι φοιτητές δεν έχουν κάρτα μεταφορών μέσα στην εξαστική του καλοκαιριού και όταν αρχίζει το επόμενο εξάμηνο. Δηλαδή και φέτος τώρα έχει ανοίξει ένα μήνα το Πολυτεχνείο και οι φοιτητές δεν είχαν κάρτα μεταφορών, που είναι μεγάλο ζήτημα. Μετά... Είπατε στον πρόεδρο ότι η κάρτα είναι ακριβή για σας στα 17,70. Η απάντηση που πήραμε είναι ότι τα χρήματα που δίνεται ουσιαστικά δεν είναι αρκετά από το κράτος και από το Πολυτεχνείο. Αυτοί έχουν την κυρία ευθύνη. Εμείς διεκδικούμε να μειωθεί στα 15 και ακόμα παραπάνω να γίνεται η κάρτα μεταφορών, γιατί εδώ πέρα δεν ανεχόμαστε να μας αντιμετωπίζουν σαν κινούμενα πορτοφόλια, να μας βλέπουν σαν πελάτες. Είτε είναι στη σύντηση, είτε είναι στη στέγαση, είτε στις μεταφορές, είτε στα αναλώσιμα που πληρώνουμε στη σχολή μας, στις σπουδές μας. Και θα συνεχίσουμε το μόνο διάστημα μέχρι να καταφέρουμε να πέσει η κάρτα φθηνότερα, γιατί το κόστος διαβίωσης ενός φοιτητή είναι πολύ αυξημένο και φέτος με το νίκη, το ρεύμα, το νερό, τη μεταφορά, τη σύντηση, όλα αυτά. Και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να τα βγάλουμε πέρα, ειδικά οι φοιτητές που μένουμε στην εστία.